Γεια σας, είναι ένα έκτακτο βίντεο αυτό, το οποίο το γυρίζω στις 2 το πρωί της Κυριακής 8 Νοεμβρίου 2020. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζω σήμερα. Είστε πολλοί που γιορτάζετε. Είναι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και Γαβριήλ, από ό,τι κατάλαβα διαβα... γιορτάζουν και οι σταμάτηδες και οι και οι άγγελοι και οι αγγελικές κλπ. Λοιπόν... Το έχω ξαναγυρίσει αυτό το βίντεο. Αλλά αυτό που ξαναγύρισα. <laughs> <laughs> και τώρα το γυρίζω αυτό γιατί ήταν θυμωμένο το προηγούμενο. Και δεν θέλω να κάνω θυμωμένα βίντεο. Κάποιος είχε σχολιάσει χθες ότι τα είχα πάρει σε ένα από τα πρόσφατα βλό και κάποιος είχε σχολιάσει που να τη βλέπατε παλιότερα που τα έπαιρνε περισσότερο και ήταν απολαυστική. Ε, λοιπόν, δεν θέλω να είμαι απολαυστική θυμώνοντας. Θέλω να είμαι απολαυστική με έναν τρόπο δημιουργικό και ψυχοστηριχτικό. Λοιπόν, αυτό το βίντεο θα μπει στο playlist για την καλύτερη λειτουργία του καναλιού. Επειδή μπήκαμε και επισήμω στη δεύτερη φάση καραντίνας, όσοι δεν είδατε το χθεσινοβραδινό live δείτε το, είναι εξαιρετικό, ε, με την έννοια του ότι είχαμε εξαιρετικέ συμμετοχέ τη Δ. Αριστονίκη, του Δοσίου Τριφωνίδου, τη εξαιρετική ψυχολόγου τη Μαριάννα τη Μητά, τη Δόκτωρο Βασιλική Πηγή Χριστοπούλου, που είναι και οι τρει εξαιρετικέ παρουσίε συνάδελφοι, αξιόλογε επιστημόνε, οι οποίε έδωσαν η κάθε μια τη δική τη οπτική για την καραντίνα και για το πώ βιώνουν και αυτέ οι ίδιε αυτή την περίοδο και τι δικέ του συμβουλέ και παρενέσεις και σκέψεις και αναλύσεις για το πώς θα μπορούσαμε να το περάσουμε καλύτερα. Δείτε το, όσοι δεν το έχετε δει. όμως ότι στο πρώτο μέρος του βίντεο ε, είχα θυμώσει ε, με την ε, γραπτή έκφραση κάποιων θεωριών συνωμοσία που έγιναν στο live chat, κάνω αυτό το βίντεο για να σας πω ότι ε, ε, έχω πάρει την απόφαση ότι δεν θα παραμείνει κανείς Um, κανένα σχόλιο που να εκφράζει θεωρίες συνωμοσία uh, που να μην μπει σε απόκρυψη από το κανάλι. Ε, κατάλαβα ότι ε, είναι πάρα πολύ ένταση στους ανθρώπους αυτές τις μέρες. Εγώ είμαι σε μια προνομιούχα κατάσταση, επειδή όπως γνωρίζετε όσοι είστε στο κανάλι καθημερινά βρίσκομαι ακόμη στο εξωτερικό εδώ και δύο μήνες, έχω αλλάξει περιβάλλον. Είμαι σε μια ιδιόμορφη καραντίνα από μόνη μου εδώ και δύο μήνε, γιατί δεν έχω ιδιαίτερε επαφέ με άλλου ανθρώπου εδώ που είμαι, πέραν από τι επαφέ που έχω μαζί σα από το κανάλι στο YouTube και τι βιντεοκλήσει που κάνω με τα παιδιά μου και του στενού μου φίλου. είμαι σε προνομιούχα κατάσταση επειδή δεν έρχομαι σε ιδιαίτερη επαφή με την ένταση που βιώνει ο κόσμο. Μετά το live όμω, κατάλαβα ότι πάρα πολλοί κόσμοι έχει ένταση, πάρα πολλοί κόσμοι έχει έγνοιε, πάρα πολλοί κόσμοι έχει αγωνίε. Το θυμήθηκα, όχι ότι δεν το γνώριζα, το, 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 το συνειδητοποίησα καλύτερα και είναι μια περίοδος στην οποία με χρειάζεστε να είμαι θετική, να είμαι ήρεμη, να είμαι ψύχρεμη, να είμαι δημιουργική, να σας φτιάχνω βίντεο τα οποία να σας δίνω ψυχική ενδυνάμωση, να έχουμε και lives στα οποία να μπορούμε να περνούμε το χρόνο μας δημιουργικά και ψυχοφέλημα όπως χθες το βράδυ. Είναι μια περίοδο τώρα που είμαι στα τελειώματα τη συγγραφή του επόμενου μου βιβλίου, το οποίο θα α, παραδοθεί τέλο Νοεμβρίου. Επίση, ε, τι επόμενε τέσσερι Κυριακέ ε, θα επαναληφθεί τέσσερι φορέ το σεμινάριο Εισαγωγή στα Συναισθήματα, οπότε και εκείνο έχει πολλή δουλειά. Οπότε έχω συνειδητοποιήσει ότι δεν με παίρνει να θυμώνω, να εκνευρίζομαι και να μπαίνω σε μια κατάσταση ένταση, την οποία αναλαμβάνω ένταση από άλλου ανθρώπου και να την οικειοποιούμαι χωρίς λόγο. Άρα οποιαδήποτε σχόλια εκφράζουν θεωρίες συνωμοσίας θα διαγράφονται και ο χρήστης θα μπαίνει σε απόκρυψη. Έτσι απλά και ξεκάθαρα κουκιά καθαρισμένα. Οι θεωρίες συνωμοσία κατά τη γνώμη μου ως ψυχολόγου είναι επικίνδυνες. Είναι επικίνδυνες και για τη ψυχική και για τη σωματική μας υγεία. Θεωρώ ότι το διαδίκτυο έχει, τερά... έχει τεράστια ελευθεριότητα και υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι όπως σελίδες ομάδες στο facebook και λοιπά οι οποίες αναπαράγουν αυτές τις θεωρίες συνωμοσία ασταμάτητα και θεωρώ ότι είναι δόκιμο και είναι νόμιμο δικαίωμά μου ως προσώπου φυσικού που κατέχω, που έχω δημιουργήσει αυτό το κανάλι στο youtube... Το έχω δημιουργήσει από το 2011, η πρώτη μέρα που το έχω ανεβάσει είναι 1η Μαρτίου 2011. Ε, έχω κάθε δικαίωμα να επιλέγω κάποιο υλικό το οποίο το θεωρώ βλαβερό προς τους τηλεθεατές να μην έχει θέση σε αυτό το κανάλι. Τρόπον δεινά λογοκρισία προς τις θεωρίες της Ε, δεν, μπορώ, δεν έχω κανένα δικαίωμα να λογοκρίνω τον οποιονδήποτε θέλει να ανοίξει ένα δικό του κανάλι και να αναπαράγει θεωρίες της συνωμοσία δεν μπορώ να λογοκρίνω τον οποιονδήποτε μπαίνει στο, στο, στο διαδίκτυο και λέει αυτά που πιστεύει χωρίς να είναι ειδικό. Στο κανάλι το δικό μας προσκαλούμε ειδικού επί διαφόρων θεμάτων Μπαίνοντα στα πάνω από 2.000 βίντεο που έχουμε, θα δείτε ότι υπάρχουν αρκετά βίντεο στο οποίο είναι προσκεκλημένοι επιστήμονες ειδικοί επιθεμάτων για να μιλήσουν για αυτά. Ε, δεν μπορεί να έχει άποψη άνθρωπος που δεν είναι, για παράδειγμα, πολιτικός επιστήμονας ή να έχει σπουδάσει γεωπολιτική, να έχει άποψη ε, για πολιτικές καταστάσεις που δεν τις κατανοεί και να σπέρνει το φόβο και την τρομολαγνία. Ε, γι' αυτό το λόγο πήρα αυτή την απόφαση, την οποία θα την τηρήσω, να μπαίνουν σε απόκρυψη άμεσα άνθρωποι που καταγράφουν σχόλια συνωμοσία θεωρίε συνωμοσία στα σχόλια, είτε πρόκειται σε live chat, είτε πρόκειται κατά τη διάρκεια ή κάτω από τα σχόλια από βίντεο. Και ακόμη και αν ο χρήστη που τα γράφει είναι πρόσωπο που έχει τύχει να γνωρίσω και προσωπικά, εφόσον ή είναι πρόσωπο που είναι καιρό στο κανάλι, εφόσον είναι καιρό στο κανάλι και γνωρίζει τη στάση μου και τη μηδενική ανοχή που έχω σε τέτοια πράγματα και εξακολουθεί να θεωρεί ότι είναι θέμα, είναι άποψη το να καταγράφεις επικίνδυνες απόψεις τη συνομωσίας... θα μπει σε απόκρυψη και τελειώνει η κουβέντα. Ως ψυχολόγος έχω αυτό το κανάλι... αλλά δεν είμαι ψυχοθεραπεύτρια κανένας από αυτούς... που είναι εγγεγραμμένοι στο κανάλι. Ο, λόγος μου είναι, ο ρόλος μου είναι ψυχοεκπαιδευτικό, και δεν, ε, ε, δεν είναι η δική μου δουλειά... να μπω σε μια θέση θεραπευτική και να επιλύω τι συγκρούσει του καθενό, τι ενδοψυχικέ ή τι προβολέ που μπορεί να κάνει πάνω μου κλπ. Και 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 Επιλέγω συνειδητά να μην παίρνω αρνητικό φορτίο συναισθηματικό που δεν είναι δικό μου και το ίδιο σας προτρέπω να κάνετε κι εσείς. Μην αφήνετε να καταβάλλετε το μυαλό σας, οι σκέψεις σας, τα συναισθήματά σας να καταβάλλονται από πράγματα που δεν είναι δικά σας. Αν ο άλλος τραβάει ζόρια να πάει σε έναν ψυχολόγο να κάνει ψυχοθεραπεία να το ξεπεράσει. Αν ο άλλος έχει πράγματα που δεν τα αντέχει να ανοίξει το στόμα του να πει έχω πράγματα που δεν τα αντέχω. Όχι να κάνει μια εμ, επιθετική συμπεριφορά προς άλλους ανθρώπους που δεν του φταίνε σε τίποτα. Λοιπόν. Είναι δύσκολη ο πράγμα η καραντίνα, μανίκι. Είπαμε, αν δεν έχετε δει το χθεσινό live, δείτε το το χθεσινό βραδινό, ειδικά εκεί που μιλάει η Αριστονίκη, η Μαριάννα και η Βίκη. Ε, καλή δύναμη σε όλους μας. Ε, αυτό το, αυτή την καραντίνα θα την περάσουμε μαζί, θα αντέξουμε. Θέλω τις προσευχές σας για δύο ανθρώπους που γνωρίζω προσωπικά οι οποίοι νοσούν με κορονοϊό και ταλαιπωρούνται και σωματικά και ψυχικά, αλλά και για όλους όσους έχουν αυτή την ταλαιπωρία. Επίσης, η σκέψη μας με πολύ αγάπη, πολύ συμπάθεια και έτσι θετική ενέργεια προς τους ανθρώπους που δυσκολεύονται οικονομικά αυτή την περίοδο, προς τους ανθρώπους που έχουν χάσει τις δουλειέ τους, προς τους ανθρώπους που έχουν δύσκολες συνθήκες, ασθενείς στο σπίτι, μικρά παιδιά στο σπίτι, δεν είναι εύκολο πράγμα μια καραντίνα. Θα έλεγα ότι είναι ίσω πιο εύκολο για όσου είμαστε μόνοι μα παρά για αυτού που είναι μαζί με άλλου. Επίση, κάποιοι που είναι μόνοι του δυσκολεύονται πάρα πολύ με τη μοναξιά. Είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά είμαστε εδώ. Όπω λέχθηκε και στο χθεσινοβραδινό live, έχουμε τρομερέ αντοχέ ψυχικέ, τι οποίε δεν γνωρίζουμε. Και εδώ είμαστε, να τι ενεργοποιήσουμε, να τι φέρουμε στην επιφάνεια και να τι χρησιμοποιήσουμε προ όφελό μα. Καλή δύναμη σε όλου καραντινιώτε και καραντινιώτησε που γράφατε χθε, συναγωνιστέ και συναγωνίστριε, αγωνιστικού χαιρετισμού και στόχο αυτού του καναλιού είναι να προσφέρει ψυχολογική στήριξη, ψυχοεκπαίδευση και ενδυνάμωση σε ανθρώπου οι οποίοι δυσκολεύονται κατά τη διάρκεια ειδικά αυτήν της καραντίνας και της πανδημίας. Και η ψυχοεκπαίδευση είναι ο γενικότερος στόχος αυτού του καναλιού. Άρα έκανα αυτό το σύντομο βίντεο για να σας πω ότι τα σχόλια τα οποία μιλάνε για θεωρήσει συνωμοσία θα μπαίνουν κατευθείαν σε απόκριψη χωρί ε, παραιτέρω συζήτηση, έστω και αν αυτό που τα γράφει είναι πρόσωπο το οποίο είναι καιρό στο κανάλι. Αυτά. Τα είπα ψύχρεμα, τα είπα ήρεμα, ηρέμησα. Η αλήθεια είναι ότι είχα γυρίσει ένα βιντεάκι προηγουμένω που ήταν πολύ υψηλή η τόνη. Αλλά είπα: Όχι, είναι κρίμα ο κόσμο να ξυπνήσει το πρωί και να με ακούει εμένα με υψηλού τόνου. Α το ξαναγυρίσω. Πιο ήρεμα, πιο ψύχρεμα, πιο χαλαρά σα αγαπάω όλου και αυτού που έχω βάλει σε αγαπάω, ναι. Ναι, μπορούμε να αγαπάμε έναν άνθρωπο και να τον βάλουμε σε απόκρυψη από τη ζωή μας. Γιατί άλλο το σε αγαπώ και θέλω το καλό σου, και άλλο το αγαπώ και εμένα και προστατεύω και εμένα. Φιλιά! Καλημέρα!